Οι αυτοδιοικητικές εκλογές τελείωσαν, όμως ξεκίνησε ήδη ο αγώνας για τις εθνικές εκλογές. Για τους υποψήφιους, οι λαϊκές αγορές αποτελούν βασικό σημείο για να κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Πώς βλέπουν όμως την παρουσία τους σε αυτές οι έμποροι, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές? Πού είναι οι υποψήφοι τώρα? Δεν βλέπω κανένα. Μετά τις εκλογές δεν φάνηκε κανένας πάντως. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η παρουσία τους εδώ ενοχλεί, είναι απαραίτητη, πιστεύετε? Ακόμα δεν εμφανίστηκαν και πολύ. Κάτσε σιγά σιγά. Τώρα εντάξει, ενοχλητική και τέτοια. Καθένας τη δουλειά του κάνει. Τι να σου πω. Δεν πρέπει να έρχονται. Δεν πρέπει να έρχονται. Αυτό που είναι να ψηφίσω, εγώ τον ψηφίσω. Το γεγονός ότι έχουμε την παρουσία εδώ και γίνεται διανομή προεκλογικού υλικού, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των λαϊκών? Δεν δημιουργεί, αλλά δεν πρέπει να έρχονται. Δεν πρέπει να έρχονται. Αυτό που είναι να ψηφίσω, θα ψηφίσω. Γιατί να έρχονται εδώ πέρα? Όλα τα χρόνια ερχόταν και δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα πάλι που θα έρθουν, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Άρα τι μένει? Τι μένει? Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Εμείς τώρα στον αγροτικό τομέα υπάρχουν προβλήματα. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα ποιος θα βγει, κάτι να κάνουν για τους αγρότες. Για κάποιους οι πολιτικοί δεν πρέπει να θυμούνται τις λαϊκές αγορές μόνο πριν τις εκλογές, ενώ για άλλους η παρουσία τους είναι τελείως αδιάφορη. Όλοι όμως συμφωνούν πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι σημαντικά και τονίζουν πως οι πολιτικοί πρέπει να τους ακούν. Σε μένα δεν δημιουργεί πρόβλημα, στην κοινή γνώμη δημιουργεί. Γιατί κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό, αγόρι μου. Σ' άλλα κράτη γίνονται εκλογές και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Και έρχονται τώρα εδώ και μας γεμίζουν με φυλάδια και μας φυλάνε μέσα στα καφενεία και μέσα στις λαϊκές. Και μετά που τον είδε στον Παναή. Είναι αυτή η λογική ανθρώπων? Πέστε μου εσείς. Πού φτάσαμε? Φτάνει πια. Όμορφα και ωραία, βιάστα, πες το πρόγραμμά σου και τελείωσε και πάει. Τον αρθεί εδώ να με δώσει ένα φυλάδιο και να με φιλήσει. Δεν μου λέει τίποτα. Να σκύψει το πρόβλημα των αγροτών. Τολμάει κανένας πολιτικός να έρθει στη λαϊκή? Ας έρθει τώρα, άμα έχει τα κότσια. Ένας πολιτικός να έρθει στη λαϊκή. Οποιοδήποτε κόμματος. Πάντα είναι απαραίτητη η παρουσία, αλλά δεν είναι το θέμα να έρχονται μόνο στις εκλογές, να έρχονται και μετά τις εκλογές. Και πριν τις εκλογές, αυτό είναι το σωστό. Και που θα έρθουν, τι θα κάνουν? Πάλι οι ίδιοι είναι. Δεν αλλάζουν τίποτε. Δεν αλλάζει τίποτε. Εδώ η παρουσία και ο προεκλογικός αγώνας που γίνεται στις λαϊκές, συμφωνείτε να συνεχίζετε αυτό? Όχι, αλλά δεν θα αλλάξει πάλι τίποτα. Οι εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν κάνει όλους τους υποψήφιους από όλα τα κόμματα να βγουν στους δρόμους για να αναζητήσουν την ψήφο των πολιτών. Και γι' αυτό η παρουσία τους σε πολλές περιοχές, όπως και στις λαϊκές αγορές, είναι δεδομένη.